Κύριε Νικολάου, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε καλημέρα, πολύ. Καλημέρα κύριε Χριστοφιλέ, κύριε Προβατά. Τι κάνετε, πώς σας βρίσκουμε τώρα σε αυτή την εκλογική μάχη, λέγαμε, που είμαστε στην εκκίνηση, με το θερμόμετρο να χτυπάει ήδη κόκκινο. Η κουβέντα όμως η πολιτική για τα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και της Ελλάδας, αλλά συνολικά της Ευρώπης, να φαίνεται να έχουν μείνει αρκετά πίσω. Κοιτάξτε, κύριε Χριστοφιλέα, επιτρέψτε μου, άκουσα πριν την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας στην εκπομπή σας, η οποία προσπάθησε να δικαιολογήσει το απαράδεκτο, το ντροπιαστικό, το κοινικό μέτρο των επιπληρωμή απογευματινών χειρουργείων, το οποίο και εσείς σωστά κατακρίνατε. Χρειάζεται να σταθούμε σε αυτό. Ρώτησα και είπα, δηλαδή το αυτονόητο, που νομίζω το θέτουν όλες οι πλευρές, που έχει ακριβώς, να κάνει βεβαίως να προχωρήσουν τα χειρουργεία, να μην είναι άνθρωποι σε αυτή την εκκρεμότητα, αλλά γιατί εν τέλει ο ασφαλισμένος να συνεχίζει να πληρώνει από την τσέπη του κάτι το οποίο έχει τόσα χρόνια πληρώσει για να έχει αυτή τη φροντίδα. Ακριβώς. Και θέλω να πω το εξής. Πριν από δύο μέρες, ένας άνθρωπος καρκινοπαθής ασθενής, 72 ετών, έφτασε στο σημείο να θέσει τέλος στη ζωή του, να αυτοκτονήσει. Γιατί για μήνες βρισκόταν σε συνεχή πόνο, δεν μπορούσε να κάνει τις απαιτούμενες εξετάσεις. Στην Κρήτη και έφτασε και το φάρμακο, τον άνθρωπο έβαλε τέλος στη ζωή του. Ένα φάρμακο το οποίο το κόστος του είναι 12 ευρώ. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε μισό λεπτό. Επειδή τυχαίνει να έχουν. Μισό λεπτό. Γιατί αυτό. Επειδή δόθηκαν απαντήσεις, αλλά δεν έχει να κάνει με την κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι είναι πρέπει να χρησιμοποιούμε καρκινοπαθή στην επιχειρηματολογία μας. Να ολοκληρώσει αυτό που λέει. Δεν είναι επιχειρηματολογία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησης και της υποχρηματοδότησης του συστήματος υγείας του δημόσιου, το οποίο, την οποία φέρνουν σε πέρας και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες με βάση τις ευρωενωσιακές οδηγίες, το γεγονός ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο όταν εμείς ρωτήσαμε γιατί δεν αξιοποιείται για να προσληφθούν γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, να στελεχωθούν τα νοσοκομεία, να εξοπλιστούν με τον αναγκαίο εξοπλισμό, μας είπαν ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν γιατί δίνονται για μία και έξω λόγους τα χρήματα αυτά. Και σήμερα αξιοποιείται για να παγιωθεί ακόμη περισσότερο αυτή η απαράδεκτη κατάσταση. Ο ελληνικός λαός πρέπει να έχει επίγνωση, γιατί τέτοια ζητήματα πρέπει να μπουν στη δημόσια συζήτηση μπροστά στις ευρωεκλογές. Mm-hmm. Γιατί και η εμπορευματοποίηση της υγείας και η απαράδεκτη κατάσταση στους χώρους εργασίας, όλα αυτά για τα οποία διαδήλωσαν στις μεγαλειώδεις απεργίες της 28 Φεβρουαρίου οι Έλληνες εργαζόμενοι, τα 10 ώρα και 13 ώρα χωρίς υπερορίες, το τσάκισμα των αργιών, όπως και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια κάτι. Και οι αγρότες που αντιδρούν. Όλα αυτά θωρακίζονται μέσα από ευρωενωσιακές οδηγίες και κανονισμούς που υλοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι προηγούμενες βέβαια κυβερνήσεις. Αυτά πρέπει να κουβεντιάσουμε. Εδώ σημαίνει το εξής. Εμείς ας πούμε ότι δεν τα κουβεντιάζουμε και οι Έλληνες δεν τα μαθαίνουν. Σε όλη την Ευρώπη όμως, όλα αυτά που λέτε ως κουκουέ πλέον είναι. Δεν ψηφίζονται, δεν σας προτιμάει ο κόσμος, δεν σας προτιμούν καν οι χώρες που ήταν στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Σημαίνει ότι η παρανόηση δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη, σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Αυτό πώς το εξηγείτε? Καταρχάς, κύριε Προβατά, πρέπει να πάρουμε υπόψη το σκηνικό το οποίο έχει δημιουργηθεί μετά τις εθνικές εκλογές στη χώρα μας. Όπου υπήρξε ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής. Mm-hmm. Ένα ρεύμα που αμφισβήτησε τις επιλογές των κυβερνήσεων που στηρίζουν τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Αυτό το ρεύμα ως ένα βαθμό εκφραστήκε και από την εκλογική ενίσχυση του ΚΚΕ. Μην ξεχνάτε, το ΚΚΕ ενισχύθηκε στις εθνικές εκλογές. Με βάση τις μετρήσεις που έχουμε σήμερα, φαίνεται ότι ενισχύεται κι άλλο. Και ο ελληνικός λαός έχει ενισχύεται κι άλλο ή αρχίζει να χάνει, κύριε Νικολάου, γιατί η αίσθηση είναι αυτή τουλάχιστον από τις συνεχιζόμενες. Κάτι λίγο, αλλά πέφτει. Να χάνει από τι? Στις εθνικές εκλογές πήραμε 7,7%. Ναι. Πόσο δίνουν οι δημοσκοπήσεις? Αλλά σε κάθε πιο κάτω περίπτωση. Και βλέπουμε ενίσχυση από 7, ποιον δεξιών κομμάτων. Αυτό δεν λέγαμε. Ορίστε. Σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση. Τις ίδιες διαβάζουμε. Τις ίδιες που βγαίνουν. Και εμείς αυτές που βλέπουμε, αυτές που βγαίνουν διαφορετικά. Δηλαδή, δεν βλέπετε την ενίσχυση, ας πούμε, ακόμη περνώντας σε πολλές περιπτώσεις και το ΚΚΕ του κόμματος του κυρίου Βελόπουλου? Βλέπετε κάτι άλλο εσείς? Κυρία Χριστοφιλέα, εμείς δεν έχουμε κοινό ακροατήριο με το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου. Απολύτως δεν έχετε, αυτό λέμε. Κάτι άλλο δείχνει αυτό. Επομένως, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, έχει στο DNA της τον αντικομμουνισμό, τις απαγορεύσεις κομμουνιστικών κομμάτων, τις απαγορεύσεις αγωνιστών. Όταν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε πάνω από 15 κράτη-μέλη, απαγορεύεται η απεργία, ο συνδικαλισμός, το συνεταιρίζεστε.
Είναι λίγο κοροϊδία να λέμε ότι αυτά τα κόμματα που διαχειρίζονται αυτή την κατάσταση, είτε είναι φιλελεύθερα, είτε είναι σοσιαλδημοκρατικά, είτε είναι εθνικιστικά, είτε είναι δίθεν αριστερά, θα ανακόψουν το μέλλον της Ευρώπης. Πώς το βλέπετε εσείς, ποιο είναι το ιδανικό μέλλον της Ευρώπης και για σας? Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί πρέπει να κάνουμε μια σύνδεση. Το ιδανικό παρακαλώ, μέλλον της Ευρώπης για σας ως κομμουνιστές ποιο είναι? Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η Ευρώπη καταρχάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση των μεγάλων μονοπωλιακών επιχειρήσεων και των καπιταλιστικών κρατών. Ο στόχος της από την αρχή είναι να πάρει μέτρα για να αυξηθεί η εκμετάλλευση των εργαζομένων σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι διαδηλώνουν σε δεκάδες χώρες, στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στις βόρειες χώρες, στην Ιταλία, οι αγρότες, έχουν μια επιλογή στις ευρωεκλογές να δείξουν την αντίθεσή τους συνολικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπάρχει, να συνεχίσει να υπάρχει, να διαλυθεί, να αλλάξει κατεύθυνση. Η άποψη του ΚΚΕ είναι να φύγει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις υπεραλιστικές συμμαχίες, να αυξηθούν, να ενισχυθούν εκείνες οι δυνάμεις που βάζουν στο επίκεντρο τα προβλήματα και τις ανάγκες των λαών, και εκεί μπορεί σε αυτή τη βάση να δημιουργηθεί αυτό που λέμε η Ευρώπη των λαών, των εργατών, των αγροτών. Άρα πρέπει να φύγουν και οι υπόλοιπες χώρες. Επειδή είστε διεθνιστές, δεν πρέπει και οι υπόλοιπες χώρες να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση σιγά σιγά? Ναι. Όπως ξέρετε, δεν μπορεί να έχει γύρω-γύρω Σάββατο και στη Μέση Κυριακή, κύριε Προβατά. Αυτές οι εξελίξεις οριμάζουν. Μπορεί να οριμάσουν πρώτα σε μία χώρα, μπορεί να οριμάσουν σε δύο χώρες. Σε κάθε περίπτωση, προς το συμφέρον των λαών, δεν είναι να συντηρήσουν μία ένωση ευρωπαϊκή των μονοπωλίων του πολέμου, της προσφυγιάς και της καταστολής. Γιατί την αλλά καταστολή, ένωση των λαών στους δρόμους και στα κινήματα, μας λέτε, κύριε Νικολάου. Λοιπόν. Τη λένε και οι σοσιαλδημοκράτες, αλλά να δώσουν την απάντησή τους για οργανώντας τον αγώνα του για τα σύγχρονα δικαιώματά τους και επιλέγοντας το ΚΚΕ που μπορεί αυτή την πολιτική και γράμμη να εκπροσωπήσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε πάρα καλά, πολύ για την συνάντηση αυτή που είχαμε.